Γεια σας από το gigahertz.gr. Αυτό εδώ πέρα είναι το Sony Xperia Tablet Z. Διακρίνεται για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και το design, το οποίο μας συστήθηκε με την έλευση του Xperia Z, του γνωστού και ιδιαίτερα επιτυχημένου smartphone της ιαπωνικής εταιρείας. Η αλήθεια είναι ότι είχα καιρό να πιάσω στα χέρια μου ένα tablet που στην πλάτη του δεν θα φέρει το μήλο της Apple και το οποίο να μου προκαλεί τέτοια αίσθηση. Θα τολμήσω να πω πως το Sony Xperia Tablet Z, τόσο από άποψη ποιότητας κατασκευής όσο και από άποψη σχεδιασμού, είναι ό,τι καλύτερο έχω πιάσει στα χέρια μου από το στρατόπεδο του Android. Η πρώτη προσπάθεια της Sony, αν θυμάστε, με το Xperia Tablet S δεν στεύτηκε και από ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά έχω την εντύπωση ότι με το συγκεκριμένο tablet όλα είναι διαφορετικά. Δηλαδή η αίσθηση είναι διαφορετική, ακόμα και το μήνυμα που σου περνάει η συσκευή είναι διαφορετικό. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά εργαλείο. Δηλαδή αυτή η συσκευή εδώ πέρα δεν αστείευεται. Ανήκει λοιπόν στην οικογένεια προϊόντων Xperia Z. Πρόσφατα απέκτησε μάλιστα και ένα νέο μέλος, το Xperia Z Ultra. Και αυτό σημαίνει ότι μοιράζεται το ίδιο DNA όσον αφορά στην σχεδίαση και στην εμφάνιση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς. Έτσι όπως και το όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα δύο μέλη, χαρακτηρίζεται από τον γνωστό Omnibalance σχεδιασμό που συστήθηκε από τη Sony με την κυκλοφορία του Xperia Z. Υπάρχουν όμως και διαφορές, για παράδειγμα το υλικό κατασκευής στο πίσω μέρος που στην περίπτωση του Xperia Z καλύπτεται από γυαλί, εδώ πέρα έχει αντικατασταθεί από πολύ ωραία αίσθηση ανθεκτικό και μαλακό αντιολισθητικό πλαστικό. Νομίζω ότι είναι λογική η επιλογή της Sony. Αυτό το tablet το χειριζόμαστε για πολύ περισσότερη ώρα με την πλάτη του στο γραφείο μας ή στο τραπέζι. Και εδώ πέρα το σπουδαιότερο ρόλο στην κατασκευή παίζει αυτός εδώ εξωσκελετός. Καλύπτει όλη την περιφέρεια του tablet. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το παρατηρήσετε εδώ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τμήμα πλαστικού γύρω-γύρω, σαν κορνίζα είναι. Ο οποίος είναι κατασκευασμένος από κάποιο μείγμα πλαστικού με υαλωνήματα, θυμίζει κάπως το fiberglass και λειτουργεί ως πλαίσιο για να τοποθετηθούν τα υπόλοιπα τμήματα του smartphone, τη Sony, το Xperia Z και βεβαίως του tablet εδώ πέρα, παρέχοντας την απαραίτητη ακαμψία. Ενώ είναι και αυτός που προστατεύει το tablet αλλά και το κινητό της Sony από πτώσεις στο έδαφος, ακόμα και αν πέσει με γωνία. Δεν ξέρω βεβαίως τι υπάρχει περίπτωση να συμβεί στην οθόνη, ωστόσο να ξέρετε ότι ο εξωσκελετός έχει και αυτόν τον ρόλο, να προστατεύει το tablet, το κινητό τηλέφωνο της Sony από μικρές πτώσεις και μικροχτυπήματα. Με οδηγό λοιπόν τον εξωσκελετό, η Sony προτίμησε, όπως βλέπετε, τις λιτές, απέριτες γραμμές και τον τετράγωνο σχεδιασμό. Το πάγος συσκευής είναι μόλις 6,9 χιλιοστά. Είναι ένα από τα λεπτότερα tablet που έχουν κυκλοφορήσει και αυτό θα έλεγα ότι καθιστά τη συσκευή της εταιρείας ιδιαίτερα κομψή και ιδιαίτερα βολική, τόσο στο κράτημα όσο και κατά τη μεταφορά της. Εδώ έχω και ένα Xperia Z, οπότε μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει σχετική διάφορα στο πάχος. Δεν ξέρω αν είναι εύκολα διαγνωστικό, ωστόσο το Xperia Z, το smartphone της εταιρείας, είναι πιο παχύ από το tablet της. Στο ότι μπορεί να μεταφερθεί πανεύκολα φταίει βεβαίως και το βάρος του, το οποίο δεν ξεπερνάει 495 γραμμάρια. Είναι σχεδόν 150 γραμμάρια ελαφρύτερο του iPad 4ης γενιάς. Βεβαίως το τελευταίο είναι και κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Και είναι και ελαφρύτερο ακόμα και από το Google Nexus 10. Η διαστάση του, μην ξεχνάμε ότι είναι σωματώνικη οθόνη 10,1 ιντσών, είναι 266 επί 195 επί 6,9 χιλιοστά, όπως είπα. Λοιπόν, όπως συμβαίνει και με όλες τις υπόλοιπες συσκευές της οικογένειας Xperia Z, είναι και η συγκεκριμένη αδιάβροχη, απρόσκλητη από τη σκόνη ή τη λάσπη, και το σημαντικότερο είναι ότι ακόμα και αν το βουτήξετε στο νερό, σε γλυκό νερό βεβαίως,
σε βάθος έως και ένα μέτρο για 30 περίπου λεπτά, δεν πρόκειται να πάθει το παραμικρό. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Η Sony, όπως βλέπετε εδώ, έχει καλύψει όλες τις υποδοχές και τις θύρες με ειδικά καπάκια. Ένα από αυτά βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Υπάρχει μια μικρή εσοχή για να μπορέσετε να το αλλάξετε βρίσκο. Να μπορέσετε να ανοίξετε εύκολα. Να τι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει η υποδοχή για τα ακουστικά, 3,5 mm, στάνταρ τα πράγματα. Ακριβώς δίπλα βλέπουμε το power button, έχει την κλασική κυκλική μορφή, ασημένιο χρώματος, το οποίο το έχουμε συναντήσει βεβαίως σε πολλές συσκευές της Sony, είναι σαν, κάτι σαν σήμα κατά δεθέν πια. Ακριβώς δίπλα έχουμε ένα LED, notification LED, volume rocker για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Εδώ υπάρχουν δύο σημεία τα οποία, με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να τοποθετήσετε το tablet στο ειδικό dock που έχει και να το φορτίσετε από το dock. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν εδώ πέρα. Προσφέρει και ένα dock η Sony σαν αξεσουάρ, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε για να στηρίζετε το tablet σας και έτσι να σας διευκολύνει κατά την επιλογή στο ίντερνετ ή κατά την παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών. Στο κάτω μέρος της συσκευής, όπως την κρατάμε κατά αυτόν τον τρόπο, στο κάτω μέρος υπάρχουν 4 σοπές για τα ηχεία, τα οποία βρίσκονται στις 3 από τις 4 πλευρές του Sony Xperia Tablet G. Υπάρχει μία εδώ σε αυτό το σημείο και άλλες 2 στην άλλη πλευρά, μία εδώ και μία εδώ. Ο ήχος από τα ηχεία θα λέγα ότι είναι αρκετά καλός, δυνατός, με αρκετή λεπτομέρεια και αρκετά καλή απόδοση θα έλεγα για το είδος συσκευής. Στο κάτω μέρος εδώ υπάρχει άλλη μία υποδοχή για την θύρα Micro USB 2. Που αφορά βεβαίως την φόρτιση του tablet, στο συγχρονισμό του με υπολογιστή, αλλά και επειδή υποστηρίζει USB host, μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, η συσκευή είναι PlayStation Certified, οπότε μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή ένα χειριστήριο PlayStation, το DualShock ας πούμε, και να παίξετε παιχνίδια χρησιμοποιώντας το χειριστήριο του PlayStation. Υποστηρίζει USB host λοιπόν και MHL, δηλαδή μπορείτε να βγάλετε εικόνα σε μια πολύ μεγαλύτερη οθόνη ή στην τηλεόρασή σας. Στην δεξιά πλευρά και στο κάτω μέρος του tablet υπάρχει άλλο ένα καλυματάκι, το οποίο άμα το αφαιρέσετε έρχεστε σε επαφή με την υποδοχή microSD για την αύξηση της χωρητικότητας, η οποία σημαίνει περίπτωση είναι 16 GB. Μπορείτε να αυξήσετε τον χώρο αποθήκευσης έως και κατά 64 GB, υποστηρίζονται high capacity microSD κάρτες μνήμης, ενώ υπάρχει και υποδοχή για κάρτα SIM, αφού το συγκεκριμένο μοντέλο που έχω στα χέρια μου υποστηρίζει 3G ή 4G LTE δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε λοιπόν το mobile internet οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, με υψηλές ταχύτητες. Η δεξιά πλευρά, καθώς κρατάμε το tablet, δεν έχει υποδοχές ή θύρες και κάποια καλύματα ή καπάκια που να τις σκεπάζουν. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει μαύρη απόχρωση. Στο Xperia Z το κινητό τηλέφωνο είχε μια μπλε ειδίζουσα απόχρωση, όπως μπορείτε να δείτε. Παρόλο που ήταν μαύρο το κινητό, έβγαζα αυτό εδώ πέρα το... καθώς στρέφεται στο φως, μια μπλε απόχρωση. Δεν συμβαίνει το ίδιο και εδώ. Και στο πάνω μέρος έχουμε μία θύρα υπερήθρων, η οποία χρησιμεύει για να μετατρέψετε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βρίσκεται,
Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Νομίζω τώρα μπορείτε να δείτε καθαρά. Μπορείτε να μετατρέψετε λοιπόν το tablet σε τηλεχειριστήριο για τηλεόρασή σας, για τον ενισχυτή σας, για το hi-fi σας, για το... τέλος πάντων, βίντεο recorder σας, για πάρα πολλές συσκευές. Υπάρχει και dedicated εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τις συγκεκριμένες συσκευές. Μπορούμε να τη δούμε τώρα, απομακρυσμένος έλεγχος λέγεται. Έχει εντοπίσει εδώ πέρα μία τηλεόραση. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες συσκευές. Για τα ηχεία να σας πω στο κάτω μέρος ότι είναι στερεοφωνικός ο ήχος που προσφέρουν, ωστόσο υπάρχουν βελτιστοποιήσεις 3D Sound. Θα τις δούμε συνέχεια, ξέρω εγώ, κάποιες όπως το X-Loud κτλ. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά εξωτερικά, να πω ότι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο υπάρχει μια κάμερα 2,2 MP για βιντεοκλήσεις, για Skype calls και chat, η οποία μπορεί να συλλάβει βίντεο 1080p, δουλεύει αρκετά καλά, έχει αρκετά καλή απόδοση. Το βίντεο 1080p μάλιστα το τραβάει με 30 δεκαρέ το δευτερόλεπτο. Και στο πίσω μέρος βλέπουμε μια κάμερα με αισθητήρα 8,1 MP τεχνολογίας XMORAR, επίσης κατασκευής στη Sony, η οποία μπορεί να τραβήξει υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες 3264 x 2448 pixels, ακόμα και συνθήκες με χαμηλό σχετικά φωτισμό, ενώ επιτρέπει στο χρήστη να καταγράψει βίντεο ανάλυσης έως και Full HD 1080p με 30 δεκαρέ το δευτερόλεπτο. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και κατά τη σύλληψη φωτογραφιών και κατά τη σύλληψη βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική HDR, ενώ υπάρχει και ψηφιακός σταθεροποιητής εικόνας που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Μπορούμε να πάμε λίγο στις ρυθμίσεις της κάμερας. Το λογισμικό που αφαιρά στην κάμερα είναι, θα έλεγα, το ίδιο με αυτό που συναντήσαμε στο Xperia Z. Έχετε λοιπόν στη διάθεσή σας πολλές ρυθμίσεις. Ας χρησιμοποιήσω το κανονικό mode εδώ. Έχετε στη διάθεσή σας λοιπόν πολλές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στα 8 MP, αλλά σε κάδρο 4 τρίτα. Για να τραβήξετε σε κάδρο 16 ενάτα θα πρέπει να περιοριστείτε στα 5 MP. Υπάρχει χρονοδιακόπτης, κλίστρο χαμόγελου, γρήγορη εκκίνηση, λειτουργία εστίασης, τιμή έκθεσης, HDR μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να βρακατοποιήσετε ρυθμίσεις που αφορούν στην ισορροπία λευκού και στο ISO. Υπάρχει ρύθμιση για τη φωτομέτρηση, σταθεροποιητής εικόνας, γεωγραφικές ενδικέτες, geotagging, λήψη με αφή, ήχος κλίστρου και ο αποθηκευτικός χώρος δεδομένων. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που έχετε σε αυτό το σημείο. Να γνωρίζετε ότι αν ενεργοποιήσετε το HDR, τότε η ανάλυση πέφτει στα 7 MP. Ενώ το ίδιο συμβαίνει και αν ενεργοποιήσετε την έξυπνη λειτουργία λήψης Superior Auto. Εδώ θα δείτε ότι η ανάλυση πέφτει στα 7 MP. Όσον αφορά την τεχνολογία Superior Auto, λειτουργεί με ιδιαίτερα έξυπνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως για παράδειγμα το επίπεδο φωτισμού, αν το θέμα σας βρίσκεται σε κίνηση και άλλα. Έτσι, χάρη σε αυτή την έξυπνη λειτουργία, η αρχάρη φωτογράφη δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να καταφύγουν σε πολύπλοκες ρυθμίσεις που πιθανόν να μην γνωρίζουν και έτσι να μπορούν να απολαμβάνουν πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τις φωτογραφίες τους. Μπορούμε να το δούμε αυτό εδώ πέρα. Αν βάλω εδώ το Sony Xperia Z, βλέπετε ότι και κουνήσω, θα δείτε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο δείχνει ότι το θέμα μου κουνιέται. Ενώ αν το βάλω κοντά,
Βλέπετε, ενεργοποιείτε το μάκρο και λέει κάνει λόγο για κοντινή λήψη. Αν αρχίζω να το κουνάω, καταλαβαίνει ότι υπάρχει. Τώρα βλέπετε, άλλαξε, γράφει για μια ρύθμιση που λέει κόντρα φως και τώρα κοντινή λήψη. Έτσι λειτουργεί αυτόματα. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε το παραμικρό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να στρέψετε το τάμπλετ προς το σημείο που θέλετε να φωτογραφίσετε και η λειτουργία superior auto θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Όσο αφορά στις φωτογραφίες, αυτός εδώ πέρα είναι ο τρόπος απεικόνησης. Μπορείτε, βλέπετε τι ωραίο που είναι το εφέ. Θες ένα screenshot που έχω τραβήξει. Ένα πολύ ωραίο εφέ εδώ. Μπορείτε να βλέπετε 3-3, 5-5 τις φωτογραφίες σας, όπως θέλετε εσείς. Ή κατά αυτόν τον τρόπο, με thumbnails, πάρα πολύ ωραίο εφέ. Λοιπόν, όσον αφορά στις φωτογραφίες λοιπόν, που τράβηξα, όπως σας είπα, η απόδοση της φωτογραφικής μηχανής του συγκεκριμένου tablet είναι αρκετά καλή για το είδος συσκευής. Δεν περιμένουμε από ένα tablet να κάνει θαύματα στο συγκεκριμένο τομέα. Από τα smartphones που τα έχουμε συνέχεια μαζί μας, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, έχουμε απαιτήσεις. Από τη συγκεκριμένη συσκευή δεν θα λέγω ότι έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Πετυχαίνει τα χρώματα. Εντάξει, με το κόκκινο πάντα βλέπουμε μια έτσι. Σχεδόν όλες οι συσκευές το παρουσιάζουν λίγο πιο εκρηκτικό από όσο θα πρέπει να είναι. Γενικώς όμως, όπως σας είπα, οι φωτογραφίες είναι αρκετά καλές. Όπως και το βίντεο που καταγράφει. Η πλειονότητα των χρηστών πιστεύω ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Το flash απουσιάζει, όπως θα παρατηρήσατε κι εσείς, απουσιάζει το flash. Ωστόσο, για να σας πω την αλήθεια, δεν το θεωρώ και τόσο απαραίτητο στη συγκεκριμένη περίπτωση όσο σε ένα smartphone. Αν υπήρχε, βεβαίως θα ήταν καλύτερα, αλλά για μένα προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα με εξυπηρετούσε ιδιαίτερα σε κάτι για να το έχω στο tablet μου. Αν παρόλα αυτά θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες με ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο φωτισμού, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επέμβετε στην τιμή της έκθεσης, στο ISO, ή βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να επιστρέψω εδώ στα μενού, να επιλέξετε την κατάλληλη σκηνή, τη νυχτερινή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκηνή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υψηλή ευαισθησία. Υπάρχουν πάρα πολλά modes μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, απαλό δέρμα, απαλή λήψη, φίλτρο αποφυγής θολώματος κίνησης, τοπίο, HDR με διόρθωση για κόντρα φως, πορτρέτο τη νύχτα, νυχτερινή σκηνή, νυχτερινή λήψη χωρίς τρίποδο, υψηλή ευαισθησία, φαγητά, κατοικίδιο, παραλία, χιόνι, πάρτι, αθλήματα, έγγραφο και πυροτεχνήματα. Αυτά είναι τα modes που έχετε στη διάθεσή σας. Υπάρχει βεβαίως δυνατότητα σύλληψης πανοράματος. Υπάρχουν διάφορα εφέ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε on the fly. Υπάρχει burst mode. Υπάρχει ταχύτητα λήψη ρηπής high, mid και χαμηλό. Λειτουργία βίντεο, για να δούμε και εδώ πέρα τις ρυθμίσεις, τις είδαμε πριν. Έχουμε λοιπόν διάφορες σκηνές που μπορείτε να επιλέξετε. Απαλή λήψη, τοπίο, νυχτερινή λήψη, παραλία, χιόνι, αθλήματα και πάρτι. Η ανάλυση του βίντεο που μπορείτε να επιλέξετε είναι
1920x1080 σε 16 τα κάδρο, 1280x720 σε 16 τα επίσης, VGA και βίντεο ακόμα πιο μικρής ανάλυσης για MMS. Έχετε χρονοδιακόπτη στη διάθεσή σας, γρήγορη εκκίνηση, λειτουργία εστίασης, τιμή έκθεσης, ισορροπία λευκού, φωτομέτρηση, σταθεροποιητή εικόνας, όπως είπαμε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για τη σύλληψη φωτογραφιών και για τη σύλληψη βίντεο, γεωγραφικές ετικέτες, μικρόφωνο, λήψη με αφή, ήχο κλίστρου και αποθήκευση χώρου, αποθήκευση στο χώρο δεδομένων. Λοιπόν, αυτές λοιπόν επί της ουσίας είναι οι ρυθμίσεις που έχετε στη διάθεσή σας και αφορούν στην κάμερα του Xperia Tablet Z. Να πούμε και λίγα λόγια για το hardware πριν πάμε στο κυρίως μενού της συσκευής που δεν είναι άλλο από το λειτουργικό σύστημα και τις δυνατότητες που προσφέρει στον χρήστη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Xperia Tablet Z είναι η οθόνη του βεβαίως. Διαθέτει μια υπέροχη οθόνη LCD LED backlit των 10,1 ιντσών, ανάλυσης 1920x1200 pixels. Λογικά στην επόμενη έκδοση του tablet περιμένουμε να διαθέτει πάνελ με τεχνολογία Triluminos, όπως συμβαίνει και με το Xperia Z Ultra, το phablet της εταιρείας που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Ωστόσο και εδώ, όπως συμβαίνει και με το Xperia Z, το smartphone της εταιρείας, έχουμε τεχνολογία Mobile Bravia Engine 2, χάρη στην οποία τα χρώματα στις φωτογραφίες ή στα βίντεο είναι πιο έντονα και ζωντανά, βελτιώνοντας την αντίθεση και μειώνοντας τον θόρυβο. Όσο αφορά τον λόγο pixel per inch, ισοδυναμή σημαίνει περίπτωση 224 ppi. Θα έλεγα ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο για ένα tablet. Το Sony Xperia Tablet Z βασίζεται ακριβώς στο ίδιο hardware που βασίζεται και στο και το Xperia Z, το δημοφιλές όπως πάμε smartphone της εταιρείας. Έτσι, έχουμε και εδώ να κάνουμε με το Qualcomm Snapdragon S4 Pro Shock με 4 πυρήνες Sprite χρονισμένες στο 1,5 GHz και το υποσύστημα γραφικών Adreno 320, το οποίο βρίσκουμε και στο νεότερο Qualcomm Snapdragon 600 Shock της εταιρείας. Διαθέτει 2 GB RAM καθώς και 16 GB αποθηκευτικού χώρου που ο χρήστης μπορεί να επεκτείνει με τη χρήση κάρτας, όπως είπαμε και νωρίτερα, μνήμης microSD έως και κατά 64 GB. Όπως είπαμε, είναι συμβατό με high capacity κάρτες μνήμης microSD high capacity. Όσον αφορά στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, να αναφέρω ότι μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία με Wi-Fi only και μία με Wi-Fi 4G LTE. Οπότε στη διάθεσή σας, αν επιλέξετε το 4G LTE, έχετε PC GPS με υποστήριξη AGPS και GLONASS, Wi-Fi 802.11 ABGN Dual Band, DLNA, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4 με A2DP, NFC, Micro USB 2 με υποστήριξη AMHL και USB Host, υπέρυθρες και FM Radio με υποστήριξη RDS. Να το ραδιοφωνάκι, ραδιοφωνο FM. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 6.000 mAh, δεν είναι φυσικά αφαιρούμενη. Απαρκεί για αρκετές ώρες λειτουργίας και πολλές ώρες αναμονής. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη. Βεβαίως, τώρα για να σου πω την αλήθεια, με τέτοιο πάχος δεν είμαι 100% σίγουρος πόσο μεγαλύτερη μπαταρία θα μπορούσε να τοποθετήσει η Sony μέσα σε αυτή εδώ πέρα την ιδιαίτερα κόμψη συσκευή. Ωστόσο, θα έλεγα ότι επαρκεί για περίπου 7,5 ώρες συνεχής αναπαραγωγής βίντεο, multimedia και επαρκεί και για αρκετές πολλές ώρες αναμονής. Πάντως, αν ενεργοποιήσετε, μάλλον να πάω από εδώ, αν ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, αν ενεργοποιήσετε λοιπόν τη λειτουργία Stamina, την οποία την έχουμε δει να δίνει το παρόν και στα laptop τα Vaio που κατασκευάζει η εταιρεία και τη λειτουργία χαμηλής μπαταρίας, ή αν θέλετε μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το Wi-Fi βάσης τοποθεσίας,
Όταν βρίσκεται λοιπόν εντός της εμβέλειας, ενεργοποιείται αυτόματα. Ενώ όταν είναι εκτός εμβέλειας, απενεργοποιείται το Wi-Fi για να εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια. Όσον αφορά τώρα το λογισμικό, έχουμε την έκδοση του Android 4.1.2. Πάμε να το δούμε. Έκδοση Android 4.1.2. Jelly Bean. Πρόσφατα το Xperia Z πήρε αναβάθμιση σε 4.2.2, οπότε περιμένουμε αυτό να συμβεί λίγαν συντόμως και στο Xperia Tablet Z, να πάρει δηλαδή την αναβάθμιση σε 4.2.2. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει για πολύ ακόμη. Εδώ λοιπόν έχουμε το Android 4.1.2, αυτές είναι οι οθόνες. Μπορείτε κατά αυτόν τον τρόπο να αφαιρέσετε, εδώ υπάρχουν στις γωνίες, βλέπετε, δύο εικονίδια. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε κάποια από τις οθόνες ή να θέσετε κάποια από αυτές ως την κεντρική οθόνη που θα εργάζεστε. Σε μία περίπτωση αυτή είναι η κεντρική μας οθόνη, γιατί το εικονίδιο εδώ πέρα είναι μαύρο, όπως μπορείτε να δείτε, εδώ είναι λευκό. Μπορείτε να προσθέσετε widgets, έχει πάρα πολλά. Μπορείτε βεβαίως να προσθέσετε συντομεύσει εφαρμογές, να αλλάξετε τα πετσαρίες από το album ή χρησιμοποιώντας τις ζωντανές τα πετσαρίες που έχετε στη διάθεσή σας, όπως εδώ το μαγικό καπνό ας πούμε. Διάφορες ταπετσαρίες, αρκετές, και μπορείτε βεβαίως να χρησιμοποιήσετε και θέματα τα οποία αλλάζουν και το χρώμα. Εδώ πέρα, αν δείτε, είναι μπλε στο θέμα που έχω επιλέξει. Αν προτιμήσουμε αυτό, πάλι μπλε είναι. Να, δεν γίνεται έτσι. Για να το εφαρμόσω. Ναι, όπως βλέπετε, αλλάζει, έχει γίνει κόκκινο με το background που έχω προτιμήσει. Απλώς πριν μου έδειχνε μια προεπισκόπηση του πώς θα ήταν και δεν εφάρμοζε τα πάντα. Για να δούμε και εδώ. Πάμε λοιπόν πάλι. Για να επιλέξουμε, για παράδειγμα, αυτό το quartz. Εδώ πέρα θα έχουμε πορτοκαλί, λογικά διακοπτάκια. Όντως, ωραίες αυτές οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, για το χειρισμό του λειτουργικού συστήματος, εδώ πέρα υπάρχουν τα τρία κλασικά πλήκτρα αφής, βρίσκονται πάνω στην οθόνη. Μπορείτε εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσετε τις ανοιχτές εφαρμογές, να τις κλείσετε ή αν θέλετε να μεταβείτε στην κατάσταση που ήσασταν νωρίτερα. Υπάρχει το πλήκτρο για την επιστροφή στην κεντρική οθόνη του συστήματος, τη home screen, και βεβαίως υπάρχει πλήκτρο λειτουργίας back. Στο πάνω μέρος εδώ πέρα έχετε πρόσβαση στο Google Now. Εδώ πέρα έχετε τις εφαρμογές σας, μπορείτε να επιλέξετε την ταξινόμηση, αν θα είναι αλφαβητική, αν θα είναι κατά την μεγαλύτερη χρήση ή αν θα είναι κατά την πρόσφατη εγκατάσταση, ποια έχετε εγκαταστήσει πιο πρόσφατα στο τάβλετ σας. Με το εικονίδιο συν μπορείτε να προσθέσετε, όπως είπαμε, οθόνες. Αυτό μπορεί να γίνει. Και κατά αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, είπαμε ότι εδώ πέρα έχετε τις εφαρμογές σας. Εδώ κάτω, πέρα από βεβαίως από τις εφαρμογές που έχετε, τις κανονικές, η Sony σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και τις εφαρμογές που ονομάζει Small Apps, μικρές εφαρμογούλες δηλαδή. Χάρη σε αυτές τις εφαρμογές μπορείτε να, ας το πούμε, να απολαμβάνετε multitasking, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Μπορείτε για παράδειγμα να εισέλθετε στο ίντερνετ, μπορούμε να μπούμε στη σελίδα του GigaHertz. Και στη συνέχεια, για παράδειγμα, πείτε ότι είστε σε, διαβάζετε σε μια είδηση σχετικά με κάποια τιμή, μπορείτε, για παράδειγμα, με ένα Small Apps να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, να κάνετε τον υπολογισμό σας, γιατί η αριθμομηχανή μένει στη θέση της, μπορείτε βεβαίως να μετακινήσετε εσείς όπου θέλετε, αλλά μπορείτε να εργαστείτε παράλληλα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία Small App παράλληλα. Άλλο ήταν αυτό να το αλλάξει η Sony, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από μία εφαρμογές. Νομίζω ότι δεν θα είναι για κάτι το δύσκολο να το κάνει αυτό. Μπορείτε βεβαίως να προσθέσετε από το Play Store και άλλες Small Apps. Υπάρχουν εφαρμογές που έχει δημιουργήσει τόσο η Sony όσο και τρίτοι κατασκευαστές. Πρέπει να είναι πάνω από 40-50 Small Apps. Μπορείτε να κατεβάσετε. Δίπλα ακριβώς από το πλήκτρο που εμφανίζονται τα Small Apps υπάρχει ένα ακόμα με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Small App, τη μικρή εφαρμογή που χρησιμοποιείται περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών. Μπορείτε λοιπόν να αφήνω εδώ, όπως βλέπετε εδώ, την εφαρμογούλα να κάνετε δημιουργία συντόμευσης και να την φέρετε εδώ. Οπότε κάθε φορά που θέλετε άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένη εφαρμογή να είναι εύκολο. Υπάρχει και αυτή εδώ πέρα η εφαρμογούλα διαχείριση αποσπασμάτων λέγεται. Ουσιαστικά τραβάει κάποιο screenshot από το σημείο που βρισκόμαστε και εσείς μπορείτε να κρατήσετε μία σημείωση και βεβαίως στη συνέχεια μπορείτε να την διαμοιραστείτε με τους φίλους σας ή με τους συνεργάτες σας χρησιμοποιώντας διάφορες δημοφιλείς εφαρμογές, social δίκτυα, χρησιμοποιώντας το email σας κτλ. Ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή η εφαρμογή, μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις. Πριν δεν ξέρω αν είδατε, αλλά ανταποκρίνεται τέλεια στο άγγιγμα. Μπορείτε βεβαίως να προσθέσετε και widgets και να τα μετατρέψετε σε small apps. Για παράδειγμα, μπορούμε να μετατρέψουμε. Τι μπορούμε να μετατρέψουμε, σε την κατάσταση στο Facebook, ας πούμε. Okay, να το προσθέθηκε εδώ και βεβαίως μπορείτε να δημιουργήσετε και συντόμευση και να το έχετε συνέχεια εδώ. Οπότε μπορείτε να βλέπετε συνέχεια, ενώ εσείς περιηγήσετε στο ίντερνετ, ας πούμε για παράδειγμα, μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση των αναρτήσεων στο Facebook. Να βλέπετε τι γράφουν οι φίλοι σας στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, μπορείτε να προσεγγίσετε από εδώ. Έχετε διάφορες συντομεύσεις λειτουργιών, μπορείτε να τις προσεγγίσετε πανεύκολα και άμεσα να τις κλείσετε ή να τις ανοίξετε. Μπορείτε να πάμε στις ρυθμίσεις. Έχετε εδώ πέρα για το Wi-Fi, έχετε ρύθμιση για το Bluetooth, για τη χρήση δεδομένων, λειτουργία αρτήσεις, VPN, tethering και φορητό hotspot, ρυθμίσεις πολυμέσων, NFC και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Βλέπετε εδώ πέρα να προτιμάτε η σύνδεση σε LTE δίκτυα.
Ήχος, μπορείτε να επιλέξετε το ClearFace, XLoud, S-Force Front Sound 3D, εικονική αναπαραγωγή ήχου 3D με φυσικό και ρεαλιστικό τρόπο, υπάρχει ενίσχυση έντασης του εσωτερικού ηχείου με το XLoud και το ClearFace που είναι η αυτόματη προσαρμογή της ποιότητας του ήχου του εσωτερικού ηχείου. Υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε και αφορούν στην ένταση. Εδώ υπάρχουν ρυθμίσεις για τη μουσική και τα βίντεο, για τις ειδοποιήσεις και για τα συγκριτήρια. Μπορείτε να κάνετε ξεχωριστές ρυθμίσεις. Είχε αφύσυχη ήχος κλειδώματος οθόνης. Όσον αφορά στην οθόνη, ενεργοποιημένη εδώ πέρα η τεχνολογία Mobile Bravia Engine 2. Η φωτεινότητα είναι στο μέγιστο. Διάφορες ταπιτσαρίες, τα είπαμε πριν αυτά. Αναστολή λειτουργίας μετά από 30 λεπτά αδράνειας. Μέγεθος γραμματοσειράς, θέματα και οθόνη κλειδώματος. Αποθηκευτικός χώρος, έχουμε 16 GB σημαίνει περίπτωση. Το λευκό μοντέλο, γιατί κυκλοφορεί και σε λευκό, όπως συνέβη και με το smartphone της εταιρείας Xperia Z, μπορείτε να το προμηθευτείτε νομίζω με 32 GB μόνο χωρητικότητας. Το μαύρο μοντέλο προσφέρεται με 16 και 32, αν δεν κάνω λάθος. Διαχείριση ενέργειας εδώ. Τα είπαμε και πριν με τη λειτουργία στάμινα και τη λειτουργία χαμηλής μπαταρίας, οι εφαρμογές, ποιες έχετε κατεβάσει πρόσφατα, ποιες εκτελούνται αυτή τη στιγμή και βεβαίως μπορείτε να τη διακόψετε τη λειτουργία και όλες οι εφαρμογές που έχετε στη διάθεσή σας. Xperia, εδώ πέρα είναι το, για τη σύνδεση του ασύρματου χειριστηρίου DualShock 3 ώστε να παίζετε παιχνίδια. Κατροπτρισμός οθόνης για να στείλετε την οθόνη του Xperia Tablet G τηλεόρασή σας. Ρυθμίσεις ίντερνετ, ρυθμίσεις throw και εδώ πέρα μπορείτε να στείλετε ασύρματα περιεχόμενο από το tablet σας σε κάποια άλλη συσκευή, όπως μπορεί να είναι ένα ηχείο που υποστηρίζει για παράδειγμα DLNA. Ή βεβαίως σε κάποια τηλεόραση ή monitor που υποστηρίζει τη λειτουργία throw. Συνδεσιμότητα USB σχετικά με την PlayStation Certified, με την πιστοποίηση PlayStation εννοεί εδώ. Υπηρεσίες τοποθεσίας, δορυφόροι GPS κτλ, ασφάλεια, γλώσσα και εισαγωγή, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά, οδηγός ρύθμισης, ημερομηνία και ώρα. Αυτά λοιπόν είναι ουσιαστικά τα περισσότερα στοιχεία που αφορούν στις ρυθμίσεις του tablet. Λοιπόν, φωτογραφίες είδαμε, βίντεο είδαμε, δεν είδαμε όμως αναπαραγωγή ταινίας. Να ακούσουμε και λίγο τον ήχο. Άρα πάμε... Όχι, δεν είναι εδώ, πάμε στο ταινίες. Έχω φορτώσει το Avatar, το trailer της ταινίας Avatar, ανάλυσης 1080p. Να δείξω δεν υπάρχει βέβαια κανένα πρόβλημα με την αναπαραγωγή του βίντεο. 1920x1080p, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Stop it.
Ωραία, είδαμε λοιπόν και βίντεο. Πάμε να δούμε και μερικά benchmarks και να κλείσουμε το βίντεο. Έχω τραβήξει κάποια screenshots από δημοφιλή benchmarks για να δούμε που τα έχω. Εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το αποτέλεσμα στο iStorm Extreme, 5520. Εδώ μπορείτε να δείτε και τα επιμέρους scores. Εδώ έχω το score στο απλό iStorm του 3D Mark, 8809. Εδώ βρίσκεται το αποτέλεσμα στο HTML5 και Metal benchmark της Velamo, 2260 στο HTML5 και 628 στο Metal. Και εδώ πέρα το αποτέλεσμα στο Quadrant, 7622. Εντάξει, θα έλεγα ότι οι επιδόσεις είναι τυπικές για το είδος του System on Chip που ενσωματώνει το Xperia Tablet Z, 20.263. Εννοείται ότι θα προτιμούσαμε να διαθέτει ένα πιο σύγχρονο SoC από την Qualcomm, όπως για παράδειγμα το Qualcomm Snapdragon 600 ή ακόμα καλύτερα το 800, το οποίο διαθέτει το Xperia Z Ultra. Ωστόσο, είναι ένα tablet το οποίο παρουσιάστηκε πριν κάποιους μήνες, τώρα βέβαια μας ήρθε στην Ελλάδα και έτσι δεν είναι εφοδιασμένο με το τελευταίο, με την τελευταία γενιά των System on Chips της Qualcomm. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία χρήσης είναι, θα έλεγα, άριστη. Αν δεν νοιάζεστε λοιπόν για τους αριθμούς και τα scores στα benchmarks, πιστεύω ότι το συγκεκριμένο tablet θα σας ικανοποιήσει απολύτως. Αφήστε που είναι και πανέμορφο, αφήστε που είναι και διάβροχο. Νομίζω ότι διαθέτει όλα όσα θα ήθελε ο σύγχρονος χρήστης από μια συσκευή του είδους για να κάνει άριστα τη δουλειά του.